Κύριε Δημαρά, συμφωνώ. Είχαμε 4% ανάπτυξη. Στο τέλος όμως της δεκαετίας του 2000, έτσι, αυτή η ανάπτυξη έγινε κυρίως με επέκταση του δημόσιου τομέα, με πολλές προσλήψεις. Γι' αυτό είπα πριν ότι έχει γραφτεί ιστορία. Αυτό δεν χρειάζεται τώρα. Είναι καταγραμμένο αυτό. Έτσι. Με αυξήσεις μισθών πέρα από την παραγωγικότητα, με αυξήσεις συντάξεων πέρα από την αντοχή του ασφαλιστικού συστήματος, και γι' αυτό φτάσαμε στην κρίση. Ήταν δηλαδή μια ανάπτυξη που έγινε σε πύληνα πόδια. Λοιπόν, ουδέν κακό να μηγές καλού τώρα. Η ελληνική οικονομία τα έχει διορθώσει τα λάθη αυτά. Έχει διορθώσει τα προβλήματα ροής, δηλαδή έχει διορθώσει το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, έχει διορθώσει το έλλειμμα του δημόσιου τομέα, το έχει κάνει πλεώνασμα, με θυσίες, με κόστος, με μειώσεις συντάξεων, μισθών, με αυξήσεις φόρων, έτσι. Είναι μια οικονομία τώρα που είναι πιο ισοσκελισμένη από ό,τι ήταν πριν. Είναι τώρα ακριβώς βγαίνει μπροστά στο ξέφωτο με πολύ καλύτερα θεμελιώδη μεγέθη. Γι' αυτό με βλέπετε και φωνάζω και λέω πρέπει να κλείσουμε την αξιολόγηση, να εκμεταλλευτούμε την προσαρμογή που έχει γίνει μέχρι τώρα. Τα λάθη που έχουμε κάνει διορθώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό, κατά 90%. Το τελευταίο μίλι μόνο μένει.